Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε Τετάρτη σήμερα, 19 Δεκεμβρίου. Σιγά σιγά το αποχαιρετούμε το 2018. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Χθες ήμασταν στο γήπεδο, προχθές είχε το παιχνίδι για τη Super League, οπότε σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μας ώρα για μπλε για αυτή την εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο αύριο και μεθαύριο, και αύριο η μέρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί σε συνέντευξη τύπου, είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, ο κύριος Τομ Παπαδόπουλος. Ξεκινάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά θα πάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα, Χριστάρα μου. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή που είναι κοντά μας. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail της εκπομπής blueliberopapakiyahoo.gr. Θα χαρώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, ερωτήσεις σας. Όλα εδώ, θα τα δούμε μαζί. Αύριο λοιπόν παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν για σήμερα να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου, αλλά λόγω της απώλειας του θανάτου της μητέρας του κυρίου Στάση Καραντώνη, και να μεταφέρουμε για ακόμη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, μετατέθηκε για μία μέρα, αντί για σήμερα, θα γίνει αύριο, 1:30 το μεσημέρι, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση σημερινή της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Στην αίθουσα τύπου του Καφτατζόγλιου Σταδίου, όχι στη Μίκρα, στο Καφτατζόγλιο. Εκεί θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι το παρόν θα δώσει και ο κύριος Καραντώνης και ο κύριος Θεοδωρίδης, που θα έχει ενδιαφέρον να τοποθετηθούν και οι δύο. Ειδικά ο κύριος Θεοδωρίδης για πρώτη φορά θα μιλήσει προς τον κόσμο. Ο κύριος Καραντώνης έχει κάνει δηλώσεις από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, αν θυμάστε, λίγες. Μια-δυο φορές αν είχε βγει στα ραδιόφωνα τότε που ήταν να πάρει τον Ηρακλή με τον Κονέ, με τον Μυροφορίδη κτλ. Είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου της νέας ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ και το ενδιαφέρον είναι σε πολλά επίπεδα. Πέρα από το αγωνιστικό, για το οποίο φυσικά και θα συζητήσουμε, έχουμε και το θέμα προπονητή. Υπάρχει και γραπτή δήλωση του κυρίου Ρόκα, που θα την διαβάσουμε σε λίγο από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Αρκετά αισιόδοξος ο Ισπανός προπονητής, μακάρι να δικαιωθεί. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα οικονομικο-διοικητικά, που φυσικά και πρέπει να απαντηθούν, να τεθούν αύριο στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι ο κ. Τον Παπαδόπουλος από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να μιλήσει στον κόσμο. Και το ξαναλέω, δεν είναι το τι θα πει σε εμάς που θα είμαστε εκεί. Εκείνη τη στιγμή θα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Και ουσιαστικά θα απαντάει σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή, θα ενημερώνει όλο τον κόσμο του Ηρακλή και θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά έτσι αναλυτικά για όλα αυτά τα ζητήματα. Που είναι, επαναλαμβάνω, πολλά. Θέμα Μυροφορίδη, θέμα προπονητών. Μην ξεχνάμε, ο Ρόκα είναι ο τέταρτος προπονητής πλέον στον Ηρακλή. Έτσι, Μπαξεβόνος, εντάξει, εκείνο ήταν απόφαση Μυροφορίδη. Βοσνιάδης, Ελευθερόπουλος και πλέον Ρόκα. Και καλή του δύναμη και καλή του επιτυχία του Ισπανού. Θα πούμε και γι' αυτό. Σε λίγο θα πάμε και στην Κομωτινή τηλεφωνικά να αντλήσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω για τον Ρόκα, γιατί στην Κομωτινή το γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά και ως τερματοφύλακα και ως προπονητή. Και το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι, έτσι, ότι στον Παθρακικό έφυγε ο Ρόκα και ανέλαβε ποιος, Χριστό, ο Ελευθερόπουλος. Αυτό κι αν είναι. Και στον Ηρακλή φεύγει ο Ελευθερόπουλος και αναλαμβάνει ο Ρόκα. Τράμπα τα κάναμε, τράμπα. Πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, όπως οι προσφυγές που σκάνει μία μετά την άλλη, η Μοντέιρο και δεν συμμαζεύεται. Συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, ακαδημίες. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Λειτουργία ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, οργάνωση, διοικητικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, μεταγραφές, ομάδα, στόχοι από εδώ και πέρα. Θέλω. Πολλά. Και ένας μίνι απολογισμός για όλα αυτά τα λάθη που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής σε διάφορους τομείς. Τα λάθη, έτσι, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Γιατί αλλιώς
ο Ηρακλής δεν θα ήταν δέκατος, θα ήταν πρώτος. Αν και χθες, το αν πηγαίνει στο χθες. Χθες είδαμε έναν Ηρακλή που όλοι θέλουμε να τον βλέπουμε. Με φάσεις, με γκολ, να είναι καλύτερος του αντιπάλου, να τον κερδίζει 100-0. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχα σκοπό να φιλοξενήσω εδώ τον Γιάννη τον Λουκίνα. Γνωστοί οι λόγοι, έτσι. Βραβεύτηκε όπως και ο Μπουκουβάλας, έπαιξε χθες το παιχνίδι. Έχει αγάπη για τον Ηρακλή, είναι αγαπητό στον κόσμο. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, νομίζω. Κι όμως, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα απαγόρευσε δηλώσεις από τους ποδοσφαιριστές των Ιωαννίνων, γιατί χθες είχαν τα μαύρα τους τα χάλια και σου λέει τι δηλώσεις να κάνουν. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή. Το λέω αυτό γιατί ο Ηρακλής ήταν η αιτία με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και με τον τρόπο που λειτουργήσε στον αγωνιστικό χώρο να κάνει σήμερα τα Γιάννενα να ντρέπονται. Γιατί ντρέπονται για τη χθεσινή τους παρουσία. Παρά λίγο να αποκλειστούν. Α, για την ιστορία να πούμε, Θύελλα Καμαρίου Ατρόμητος 0-8 έληξε το μάτς. Και το σκάνδαλο είναι ότι ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα που πήγε στην Άξο και ταλαιπωρήθηκε. Θυμάστε, τότε είχε φάει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να κατέβει και να παίξει στο νησί. Ενώ ο Ατρόμητος με τα πόδια πήγε δίπλα στη Ριζούπολη. Το Περιστέρι Ριζούπολη, πόσο να είναι, με τα πόδια θα πήγανε και παίξανε με τον. Όχι ότι αν πήγαιναν στην Άξο δεν θα κερδίζανε, προς Θεού. Αλλά έτσι το βάζουμε ως πινελιά. Χθες λοιπόν τι είδαμε. Είδαμε έναν Ηρακλή με πάθος. Είδαμε έναν Ηρακλή με διάθεση, είδαμε έναν Ηρακλή με τρεξίματα, με θέληση και με καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Με κάποια νέα πρόσωπα, αλλά μην παρασυρώμαστε τόσο πολύ από αυτό. Και την Κυριακή θα κληθούμε να χειροκροτήσουμε ή όχι τον χθεσινό Ηρακλή. Το χθεσινό μάτς είχε πολλά θετικά και είχε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτη ιδιαιτερότητα. Μηδέν άγχος. Κέρδιζε ο Ηρακλής, έχανε, έφερνε ισοπαλία, θα τους έλεγε κανείς τίποτα, Χρήστο. Δεν θα τους έλεγε κανείς τίποτα. Πρώτη μάγκες βέβαια θα γινόταν να πετύχει ένα 3 ή 4 γκολ, θα πέραν και την πρόκριση. Και χθες πρώτη μάγκες ήταν, γιατί ειδικά κάποια παιδιά όπως ο Γιαννίτσης που είχε να παίξει από το 1-6, όπως ο Κοστούλας, ο Γρηγοριάδης, ο Κασναφέρης, ο Ρόβας που έπαιξε βασικός και σκόραρε, έδειξαν πράγματα. Ο Κοστούλας μάλιστα έχει κάνει και μια ανάρτηση που ίσως τα λέει όλα. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που δεν τον πίστεψε ποτέ ο Ελευθερόπουλος, δεν τον πίστεψε ποτέ ο Βοσνιάδης. Τον είχαν μόνιμα εκτός αποστολής. Και ο Κοστούλας γράφει: αν είναι να αποδείξεις τι είσαι σε κάποιον, κάντο σε εσένα. Έχει νόημα η ανάρτηση του. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον Κασναφέρη που έπαιξε βασικό μπακ, τον Κοστούλα που έπαιξε πρώτη φορά, τον Γρηγοριάδη που έπαιξε πρώτη φορά. Ναι, μεν δεν δέχτηκε πίεση, αλλά χθες δεν κλείναμε τα μάτια μας σε κάθε σέντρα και σε κάθε κόρνερ. Μια χαρά, σταθερό ήταν το παιδί. Στην πρώτη επαγγελματική παρουσία, έτσι. Και για τον Κοστούλα ισχύει αυτό. Ήταν η πρώτη τους παρουσία σε επαγγελματικό επίπεδο. Πέρα της τρίτης εθνικής που έπαιζαν πέρυσι. Οι αλλαγές ποιες ήταν οι άλλες? Ήταν η προσθήκη του Γιαννίτση. Δεν είναι πάρα πολλές. Και η παρουσία του Ρόβα, που ο Ρόβας πάντα παίζει, αλλά παίζει ως αλλαγή. Εχθές μπήκε βασικός. Ήταν δραστήριος, έχασε ένα γκολ από κοντά. Έβαλε μετά ένα άλλο ωραίο. Και πολύ ωραίο ήταν και το φάουλ του Κλέιτον. Εχθές όμως οι υπόλοιποι που έπαιξαν, αν εξαιρέσουμε, επαναλαμβάνω, Γρηγοριάδη, Γιαννίτση, Κοστούλα, Κασναφέρη και Ρόβα, που το Ρόβα το βάζω γιατί ήταν βασικό, γιατί παίζει. Οι άλλοι δεν παίζανε. Κάποιοι καθόλου, κάποιοι λίγο. Κασναφέρης λίγο, Γιαννίτση μόνο στο κύπελο, ο Γρηγοριάδης και ο Κοστούλας δεν είχαν παίξει καθόλου. Οι άλλοι 7, σε όλα τα μάτς μέσα είναι, στην εντεκάδα. Εχθές ήταν διαφορετική όμως. Πολύ διαφορετική. Και πολύ καλύτερη. Και πολύ βελτιωμένη. Δεν άλλαξε χθες όλη η εντεκάδα. Άλλαξαν 4-5. Ας κρατήσουμε τον ενθουσιασμό να τον μετατρέψουμε σε νίκη την Κυριακή. Γιατί αν κληθούν αυτοί, που λογικά αυτοί θα κληθούν, καθώς χθες έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία,
και δεν τα καταφέρουν με τον Απόλλωνα Πόντου την Κυριακή, μετά θα βγάζουμε νέα συμπεράσματα και νέα συμπεράσματα. Μην είμαστε μόνο με το αποτέλεσμα. Ας κρατήσουμε αυτό που έχουμε, είτε είναι αρνητικό είτε είναι θετικό, και ας περιμένουμε και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Η ομάδα χρειάζεται διάρκεια, χρειάζεται σταθερότητα. Ναι, ήταν πολύ ωραία η εμφάνιση χθες, αλλά ήταν ένα μάτς που δεν ήταν must win, που δεν έκαιγε η μπάλα, που και να κάνεις λάθος πάσα δεν θα σου λέγε κανείς τίποτα. Την Κυριακή να τους δούμε, που θα καίει η μπάλα, που θα έχει πίεση ο Ηρακλής. Γιατί είναι πολύ χαμηλά, που πρέπει από εδώ και πέρα να κάνει μόνο νίκες, αν θέλει να λέει ότι θα συνεχίσει με αξιοπρέπεια τη χρονιά και με στόχους. Γιατί η βαθμολογία λέει άλλα, δυστυχώς. Πάμε να διαβάσουμε τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή, του Χωσέ Μανουέλ Κάσες Ρόκα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ηρακλής. Νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ο Ηρακλής είναι ο πιο ιστορικός σύλλογος στην Ελλάδα και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι που βρισκόμαστε. Εκπροσωπούμε μια ομάδα με μεγάλο βάρος φανέλας και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να φανούμε αντάξει της ιστορίας και να την επαναφέρουμε εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ομάδα. Νομίζω ότι και τις προηγούμενες φορές που εργάστηκα στην Ελλάδα είχα να αντιμετωπίσω προκλήσεις και τα πήγα καλά. Και στον Ολυμπιακό Βόλου και στον Παθρακικό, το ίδιο και στη Φιλανδία πρόσφατα. Ξέρω πώς να διαχειριστώ μια δύσκολη αποστολή και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταφέρω, αν και μιλάμε πάντα για το πιο απρόβλεπτο άθλημα στον κόσμο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, κερδίσαμε χθες και αυτό έχει αλλάξει κάπως την ψυχολογία. Όλες οι ομάδες περνάνε κρίσεις, όμως στο τέλος, μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να βγούμε όλοι ενωμένοι και συσπειρωμένοι, σαν γροθιά. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι χρόνος υπάρχει και κατά τη δική μου πεποίθηση η ομάδα θα αντιδράσει και θα αντιδράσει θετικά. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που βρισκόμαστε στον Ηρακλή να βλέπουμε πάντα ως στόχο τις νίκες. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθουμε στις πρώτες θέσεις και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει ξαφνικά, αλλά σταδιακά και με μπόλικη δουλειά. Για το παιχνίδι της Κυριακής θα δουλέψω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου με την ομάδα, αλλά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το παιχνίδι είναι σύντομο. Μετά τη διακοπή, σαφέστατα και θα έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εικόνα της ομάδος. Ξέρω ότι ο αντίπαλος είναι ένα δεμένο σύνολο που παίζει αρκετά χρόνια μαζί και αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα, αλλά έχουμε φανέλα, έχουμε ιστορία, έχουμε ομάδα. Βλέπουμε μόνο τη νίκη και γι' αυτή θα παλέψουμε. Εμείς είμαστε ο Ηρακλής και αυτό τα λέει όλα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετές ομάδες με τέτοιες εγκαταστάσεις και είναι πράγματι πολύ σημαντικό για ένα προπονητή να υπάρχουν ώστε να μπορεί να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά του. Ναι, μου αρέσουν τα δύσκολα και μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ. Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Έχω την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να πετύχω και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Μακάρι όλα αυτά που καταγράφει σήμερα, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κύριος Ρόκα, να γίνουν πράξη. Θέλω να συμπληρώσω κάτι και το έλεγα και χθες την ώρα του αγώνα. Ήταν πολύ στενάχωρη η εικόνα και πολύ στενάχωρο το αποτέλεσμα και πολύ πολύ λάθος η επιλογή του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Δεν θα το πω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν θα το πω ότι δικαιωθήκαμε και τα λοιπά, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μακάρι να ξεφτιλιζόμαστε και να κερδίζει ο Ηρακλής. Αλλά εξ αρχής φαινόταν ότι αυτή η επιλογή ήταν ρίσκο. Για έναν άνθρωπο που ήταν ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Ναι. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, αν εξαιρέσουμε τον Πανιόνιο, που είχαμε φιλοξενήσει και ρεπόρτ Πανιόνιου τότε, αν θυμάστε, που μας είχε πει καλά λόγια, από εκεί και πέρα δεν είχε κάνει κάτι προπονητικά. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν άλλαξε κάτι, δεν έβαλε το στίγμα του. Ναι, δεν είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές, του Μυροφορίδη είναι. Ναι, δεν είναι υπεύθυνος για το ρόστερ, ναι, δεν είναι υπεύθυνος για τίποτα. Αλλά βάλε μια πινελιά, δώσε το στίγμα σου, κάνε κάτι. Και το χειρότερο που ήταν στενάχωρη ως εικόνα, να βλέπεις ένα προπονητή που 90 λεπτά, Χρήστο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, 90 λεπτά να μην αντιδρά από τον πάγκο. Να παρακολουθεί απλά το παιχνίδι χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς ένα χέρι να σηκώνεται, χωρίς να ανοίξει το στόμα του, χωρίς κάποια οδηγία, χωρίς το παραμικρό.
Ο Ρόκα δεν είναι έτσι. Ο Ρόκα είναι πιο εκδηλωτικός. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό. Ελπίζω να μην δούμε έναν Ισπανό ελευθερόπλο και δύο τερματοφύλακες παρεμπιπτόντως. Και καλοί κιόλας και οι δύο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το πόσο καλοί οι προπονητές είναι ή όχι. Αλλά θυμάστε και αυτό που έλεγα νωρίτερα, το να κρατάμε κάποια πράγματα μέσα μας. Δεν είναι μυστικό ότι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος ήρθε στον Ηρακλή γιατί έκανε γκέλ στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ξέσκισε μέσω social media την ΠΑΕ που ήταν έτοιμη να υπογράψει με τον Αντωνίου. Και αναγκάστηκε η ΠΑΕ να κάνει πίσω και να φέρει τον Ελευθερόπουλο που έκανε το περίφημο γκέλ στον κόσμο, μήπως και έρθει ηρεμία. Γιατί η επιλογή του Ηρακλή τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Αντωνίου και όχι ο Ελευθερόπουλος. Ο Αντωνίου ήρθε, συζήτησε, έφυγε και δεν ξανάρθε. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Αντωνίου στη θέση του Ελευθερόπουλου. Πάντως, του Ελευθερόπουλου ήταν πέρα για πέρα μια αποτυχημένη και άκρος λανθασμένη επιλογή. Παρά τις δύο νίκες που έκανε. Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν έβαλε ποτέ την πινελιά του, δεν έβαλε ποτέ το στίγμα του, δεν προσπάθησε να αλλάξει κάτι. Δεν υπήρχε παρουσία στον πάγκο. Χθες, για παράδειγμα, είδαμε τον Τάσο Κατσαμπή να είναι κανονικός προπονητής. Παρένθεση εδώ, δεν πρόκειται να είναι προπονητής. Έχει το πόστο του, είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει, μπράβο του και για χθες, αλλά και ο ίδιος θα συνεχίσει ως γενικός αρχηγός. Και έχει πάρα πολλά να προσφέρει ακόμα ο Τάσος Κατσαμπής από αυτή τη θέση. Εχθές όμως ήταν εκεί. Φώναζε, ούλιαζε, τσίριζε, μιλούσε, όρθιος, έτρωγε τη βροχή. Τον αισθανόντουσαν οι ποδοσφαιριστές. Τον Ελευθερόπουλο δεν τον αισθανόντουσαν οι ποδοσφαιριστές. Έκανα λάθος, έκανα σωστό, το ένα και το αυτό. Δεν άκουγαν κάτι από τον πάγκο. Αυτό ήταν το εκπληκτικό. Και φυσικά εχθές κατέβασε μια κανονική ομάδα, έκανε κανονικές αλλαγές, υπήρχε μια κανονική εντεκάδα που έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Απλό είναι. Είναι, δεν ξέρω. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα πάμε και στην Κομωτινή, θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Πολύ το σκοτάδι στην Καλαμαριά. Το Απόλλων Πόντου ΑΕΛ για τον 8ο όμιλο δεν γίνεται. Τουλάχιστον προς το παρόν είναι πολύ το σκοτάδι που βλέπουμε. Τέλος πάντων, στα δικά μας πάμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Ροκές Christmas, έτσι, κάπως έτσι. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, Blue Libero, papakigiahoo.gr. Θα πάμε σε λίγο στην Κομωτινή να μιλήσουμε λίγο για τον Ρόκα. Στην Κομωτινή το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος που δεν έχει κρύψει ποτέ φυσικά την αγάπη του για τον Ηρακλή, ο συνονόματός μου ο Γιώργος Μαυρίδης, είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κομωτινή. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη που θα είμαι σε λίγες μέρες εκεί για που κοντά. Άρα, θα με το καλό, με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, και καλησπέρα και στην Κιανόλευκη Κομωτινή, γιατί ως γνωστόν υπάρχει έντονο το έχει. Στοιχείο. Έτσι. Η τελευταία επίσκεψη της ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή εδώ το απέδειξε περίτρανα. Το 0-3 με την ναι. Πάρα πολύ καλή το διεμφάνιση του Ηρακλή και είχε τη συμπαράσταση πάρα πολλών φιλάθλων από Ορεστιάδα μέχρι και Καβάλα, χωρίς βέβαια να σημαίνει τίποτα, δεδομένου ότι και οι φιλάθλοι του Ηρακλή αλλά και οι φιλάθλοι της Κομωτινής ξέρουμε ότι είναι φιλάθλοι με κάποια ποιότητα και το έχουν αποδείξει και πρόσφατα όλα και στο βόλεϊ όπως είδαμε. Όλα καλά. Λοιπόν Γιώργο μου, ναι. Ξέρεις ότι τα είπαμε και εκτός αέρα, σε κάλεσα για να μας πεις γιατί το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, τον έζησες από και πάρα προσωπικού. Πολύ κοντά. Έχουμε καθίσει και μαζί. Ακριβώς. Ναι. Και ως τερματοφύλακα και ως προπονητή, ναι. Έτσι. Ο Χωσέ Μανουέλ Ρόκα Κάσες είναι το πλήρη όνομά του. Ναι. Και μάλιστα όταν είχε έρθει στον Πατρακικό είχε κάποια συγγένεια και με τον Κάσες, τον παίκτη του Πατρακικού. Είχαν μια κάποια συγγένεια. Ναι. Ποιος μετά πήγε δόξα κτλ. Εντάξει, ήταν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας από ό,τι θυμόμαστε. Ήταν ένας καλός τερματοφύλακας και να πούμε ότι για πρώτη φορά πάτησε Καφτατζόγλιο στις 28 Ιανουαρίου του 2008. Έχει τόσα χρόνια,
28-9 του 8, δεν είχα έρθει εγώ, ήμουν τότε, είχα πρόβλημα με τη μέση μου, αλλά ήταν το παιχνίδι όπου νομίζω είχε απεικρούσει και ένα πέναλτι του Μάρκες. Μάρκες, ένα παίκτη που χειρακτήρισε. Ναι, του Ισπανού, του τρελού. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός και το θυμούνται όλοι οι φίλαθλοι της Κομωτινής εκείνο το παιχνίδι, δεδομένου ότι ήταν ο πρώτος βαθμός στην ιστορία του Παναθηναϊκού Super League. Την επόμενη αγωνιστική και έρθει στον Πανιόνι και ήταν η πρώτη νίκη. Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι, στις 5 ώρα που έχει ξεκινήσει, 28-9, πάτησε στο χώρο του Καθαριζουλίου ο Ρόκα και καλείται τώρα να αναλάβει τις στίγες της ομάδας του Ηρακλή, που φέτος, για να είμαστε ειλικρινείς, 3 φορές που τον είδα από την τηλεόραση, ήταν σκέτη απογοήτευση. Δεν βλεπόταν, Γιώργο. Ναι, ένα μπουλούκι να πω, ένα μάζωμα παιχτών, μια αναρχία στο παίξιμο. Δεν ξέρω. Ζωντανά έτυχε να τον δω με την πρώτη αγωνιστική με τον Ηρώδοτο που ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έκανα την ευκαιρία. Εντάξει, καλώς ήταν, δεν προμείνει, ναι, δεν προμείνει τίποτα η κατάληξη αυτή. Πριν προχωρήσουμε για τον Ρόκα, θα σταθώ, Γιώργο, και σε τρία σημεία. Τρεις ξεφτελιστικές θα έλεγα είτε φέτος. Το ένα έξω από την Ατρόμητο, ό,τι και να είναι 1-6. Το 3-4 με την Απόλλωνα Πατρών, που καλύτερα να ήταν 0-1 παρά 3-4. Απόλλωνα Λάρισα. Ναι. Και το 0-1 από το Καραϊσκάκι που ήρθε με 16 παίκτες. Αυτά δεν χωνεύονται. Πάρ το ένα και χτύπα το άλλο. Ναι, δεν, Λοιπόν, αυτά δεν χωνεύονται. Εγώ τέτοιες εθνικές ήττες δεν δικαιολογώ. Τώρα, όσον αφορά τον Ρόκα, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, θα το γνωρίσει από κοντά. Επικοινωνιακός, πολύ καλός στις παρέες του. Σαν προπονητής παλεύει, προσπαθεί, αυτό αφιερώνει πάρα πολλές ώρες. Εκεί να αφήσουμε όλα τα άλλα. Αφιερώνει πολλές ώρες στο γήπεδο. Έχει πάρα πολύ, είχε δηλαδή και εξακολουθεί και έχει πει, αφού πλέον την προπονητική θα ασχολείται, πολύ μεράκι, τον νοιάζει, είναι άνθρωπος, εδώ στην Κομωτινή τουλάχιστον έδειξε ότι είναι άνθρωπος δίκαιος, και το λέω αυτό το δίκαιος όσον αφορά τα προπονητικά. Δεν έχει αδικήσει παίκτη, και όλα αυτά φυσικά βγαίνουν από την άποψη της προετοιμασίας, από την προπόνηση, και από όλα αυτά. Όσο ό,τι και να είναι, εδώ έχει αφήσει την εντύπωση και έχει πάρα πολλούς φίλους ακόμα στην Κομωτινή, του ανθρώπου ο οποίος προσπαθούσε, άσχετα με το μέγεθος, το κατά πόσο καλός προπονητής είναι ή δεν είναι, ελπίζουμε βέβαια μια δεκαετία μετά από την έναρξη της προπονητικής, λίγα χρόνια μετά της έναρξης της προπονητικής του καριέρας, να έχει βελτιωθεί και σε αρκετούς τομείς, γιατί όπως για να το κάνουμε, ο κάθε ένας από επαγγελματίας βελτιώνεται με τη δουλειά που κάνει. Γιώργο, έχω εμπιστοσύνη στο Ρόκα. Ο Παυλακικός ήταν η πρώτη του προπονητική, έτσι, απόπειρα. Ναι, ναι. Είχε παίξει και σαν παίκτης, είχε πάει και στο Βόλο μετά τον Παυλακικό, αλλά ξεκίνησε η προπονητική καριέρα στον Παυλακικό, μετά πήγε στον Ολυμπιακό Βόλο, από όπου είχε περάσει σαν παίκτη. Τον αντικατέστησε ο Λευτέρης. Λοιπόν, στον Παυλακικό τώρα, ακούστε τι γίνεται. Στον Παυλακικό ήταν προπονητής. Αντικατέστησε το Μάντζιο τη σεζόν 14-15. Από τα μέσα περίπου της περίοδου της κίνησης. Με χίλια ζόρια, με εκείνο το παιχνίδι το 2-0 την Ξάνθη, στο τελευταίο παιχνίδι που σωθήκαμε, παρέμεινε ο Ρόκας στο τιμόνι. Ξεκινάει η επόμενη σεζόν 15-16. Ξεκινάει, κάνει τρεις φορές αγωνιστικές, τρεις ήττες. Κοινή συνενέση με τη διοίκηση Λίνου, το συμβόλαιο, και έρχεται ο Ελευθερόπουλος μετά τον Ρόκα. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο στον Ηρακλή, όπου κατά λέγαν παίρνει μια άτυπη ρεβάνση εκδίκηση, κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Ναι, για να λέμε. Η ουσία είναι ότι στην Κομωτινή τον αντικατέστησε ο Ελευθερόπουλος στην τελευταία σεζόν του Παναθηναϊκού στην Άλφα Εθνική, και τώρα στην Ηρακλή βλέπουμε αντικατεστά τον Ελευθερόπουλο. Για να είμαστε ειλικρινείς, ήθελα να σου πω και κάποια πράγματα. Δεν είμαι προπονητής, δεν ξέρω πολλά από προπονητική. Δεν μου άρεσαν, όχι στον Ηρακλή, στον Παθαγικό, μιλάω που τα ζει, που τα είσαι από κοντά, ξέρω ότι είχα περάσει και από την ομάδα κάποτε. Δεν μου άρεσε γενικά το παιχνίδι της ομάδας του Παθαγικού με τον Ελευθερόπουλο. Υπήρχε μία κάποια αναρχία. Τώρα εσείς τα ζείτε πιο κοντά, τα ξέρετε. Εγώ με ένα παιχνίδι 90 λεπτά να δω την Ηρακλή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εδώ τα ζούσα από κοντά. Όχι, δεν ήταν μια μεθοδικότητα, ένα. Ναι, Γιώργο, ήταν πέρα για πέρα αποτυχημένη επιλογή Ελευθερόπουλος στον Ηρακλή. Ναι. Ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Ναι. Ο Ρόκα δεν είναι βέβαια κανένα 38 όνομα μεγάλο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος, πιστεύω, σίγουρα καλύτερος από τον Ελευθερόπουλο. Αυτό βέβαια για τον Ηρακλή δεν λέει τίποτα. Για τον Ηρακλή πρέπει να έχει τον ενδιαφέρει τα θετικά αποτελέσματα, είτε είναι νέος προπονητής είτε παλιός. Εγώ πιστεύω ότι και θα αγαπηθεί από τον Ηρακλή και θα φέρει αποτελέσματα η δουλειά του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, και βέβαια εκ του αποτελέσματος κρίνουν τώρα, Γιώργο.
Αν δεν ταιριάσει, θα χωρίσουν οι δρόμοι τους σε κάποια φάση. Εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι ο Ηρακλής με τον Ρόκα θα έχει καλύτερη τύχη από αυτή που είχε με τον Ελευθερόπουλο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, σε κάποια φάση και με τους 10 βαθμούς τώρα που έχει ο Ηρακλής, πέρασε από το μυαλό μου, μήπως παρελπίδα γίνει κάτι που δεν έγινε ποτέ στην ομάδα του Ηρακλή, ακόμα και στην Αθηνική. Να τύχει να πέσει αγωνιστικά. Όχι, όχι. Μην θα είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, αυτό συζητούσαμε και με κάποιους άλλους φίλους εδώ Ηρακλή. Εχθές η ομάδα έδειξε, με κάποιες λίγες αλλαγές, εχθές η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Και το έδειξε απέναντι στον Μπας Γιάννενα, έτσι. Ναι, εγώ να πω και το άλλο όμως. Που είναι ανώτερης υποτίθεται. Οι παίχτες ήταν παροπλισμένοι όλο το διάστημα αυτό, και με τον Βοσνιάδη και με τον Ελευθερόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν παροπλισμένοι οι παίχτες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι παίχτες που δεν είχαν αγωνιστεί και παρέμειναν τον περσινό κορμό. Ο Κοστούρας ήταν μόνο που δεν έπαιξε καθόλου. Εντάξει, ούτε ο Γιάννητης είχε παίξει πολύ πολύ. Με τον Ατρόμητο, έπαιξε στο 1-6. Ναι, με τον Κασναφέρη. Δεν είναι τόσο πολύ αυτή. Ναι, 6-7 πόσοι είναι. Όχι, 4 ήταν χθες. Γιώργο, 4 ήταν χθες. Μην υπερβάλλουμε. Ήταν 4. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Ηρακλής δεν περιμένει τόσο πολλά από αυτούς, αν εξαιρέσουμε τον Ρόβα. Οι υπόλοιποι όλοι είναι παίκτες της ΑΕ Εθνικής και πιστεύω ότι θα μπορέσει ο Ρόκα να δουλέψει μαζί τους. Είναι άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Είναι ένα θετικό σημείο αυτό. Και βέβαια και οι ξένοι της ομάδας του Ηρακλή είναι και ο Περόνι και ο Κλέιτον. Και ο Τάι, την ελληνική γλώσσα την ξέρω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κάτι ακόμα, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, γιατί κυκλοφορεί, θα μας το απαντήσει προφανώς αύριο και ο κ. Τόμπα Παπαδόπουλος, στην ένδειξη που θα δώσει ο πρόεδρος Παϊρακλής. Έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ισπανική αγορά, μήπως φέρει σε εισαγωγικά, θα το πω, ο Ρόκα, κάποιους δικούς του ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι γεγονός. Και από τότε που έφυγε από τον Παθαρκικό, πάντα. Σαν παίκτης πάντα ενδιαφερόταν για τον Παθρακικό και είχε να ασχολήσει με την ισπανική αγορά. Έχει καλές σχέσεις. Την γνωρίζει. Ναι, γνωρίζει και έχει καλές σχέσεις μέχρι ένα σημείο, βέβαια, από ό,τι ξέρω και με τη Ρεάλο που είναι φανατικός φίλος της. Τελευταία ήταν στον πάγκο κάποιας Βιγιανοβένσε, στη γάμα κατηγορία της Ισπανίας. Ναι. Όπου στα τελείωσε, νομίζω, διακόπηκε συνεργασία τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, αν δεν απατώνε. Επιτυχία ως προπονητής με κάποια ομάδα δεν έχει καταγράψει ακόμα. Όχι, όχι, όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Επιτυχία δεν έχει. Βέβαια, ναι. Θα λέγαμε πάντως ότι και τα διαστήματα τώρα που και ακόμα και στον Ηρακλή φέτος, καλά είναι να κρίνει ένα προπονητή όταν ξεκινάει την προετοιμασία, όταν παίρνει το υλικό και να κλείνει τη σεζόν. Συμφωνώ, αλλά όταν κάποιος έχετε μέσα στη σεζόν πρέπει να δείξει και ένα στίγμα. Κάτι, να ακριβώς, βάλει μια πινελιά, ακριβώς. Βάλει κάτι. Ένα θετικό, ναι, κάτι μια σταθεροποίηση. Ακόμα και αν δεν ανέβει ο Ηρακλής, αν μπορέσει και πει ότι έφτασε ένα σημείο να πρωταγωνιστεί, να διεκδικήσει έστω άνοδο με την κατάσταση. Να δημιουργήσει που κάτι τώρα για τη νέα σεζόν. Ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν ξέρω αν θα έρθει οικογενειακός ή όχι, τώρα τέτοια σεζόν δεν νομίζω. Πάντως έχει ένα καταπληκτικό πιτσιρικά, έχει τώρα είναι μεγάλο παιδάκι βέβαια ο γιος του, ο οποίος έχει τεράστια δυναμία σαν τερματοφύλακας. Το θυμόμαστε εδώ συνέχεια, έπεσε με τον παπά του δίπλα. Μάλιστα. Μετά την προπόνηση, ο πιτσιρίκος με τα γάντια και κάτω από την αιστεία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας μετέφερες. Εύχομαι και σαν Ηρακλειδέας να πάει καλύτερα, να μην δούμε αυτό το χάλι. Δεν ευελπιστώ προσωπικά σε άνοδο έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αλλά ευελπιστώ σε μια καλή εικόνα η οποία θα θέσει τις βάσεις ενώπιον της. Μια βελτίωση, ναι, μια βελτίωση. Ακριβώς. Να ευχηθώ βέβαια σε όλα τα τμήματα και όλους τους Ηρακλειδείς καλές γιορτές και σε όλο τον κόσμο, γιατί όχι. Αντίπαλοι μόνο στο γήπεδο πρέπει να είναι οι φιλαθλοί. Εντός εισαγωγικών και αυτό. Καλά Χριστούγεννα, καλή νέα χρονιά. Το και καλή σε νέα χρονιά νομίζω περιλαμβάνει τα πάντα. Θέματα υγείας, επαγγελματικά, διασκέδαση, ψυχολογία, τα πάντα. Και θα πω κάτι στην Ηρακλή, ο οποίος. Έχει δίκιο ο κόσμος που γκρινιάζει τα τόσα χρόνια. Έχει περάσει πάρα πολλά. Και αυτά που κάνουν οι φίλαθλοι του Ηρακλή είναι, πιστεύω... Και χθες όσοι ήρθαν στο γήπεδο, μπράβο τους, που φάγανε και τη βροχή, δεν το συζητάνε. Να στηρίξουν τον Ηρακλή και να στηρίξουν την καινούργια τη διοίκηση. Η ομάδα πλέον θα βρει το δρόμο της. Είναι καταδικασμένη λόγω του ονόματος να βρει το δρόμο τους. Οι άνθρωποι και αφήσουν τη διοίκηση να μην γκρινιάξουν λίγο ένα διάστημα. Όποιος δυσανασχετεί, καλά θα κάνει να μην μιλήσει καλύτερα. Ή αν πει κάτι με καθετική, με κριτική, αν πρόμονα, είναι καλοπροαίρετη, είναι... Μπράβο, ακριβώς. Να δώσει χρειάζεται, κάτι είναι απαραίτητη η κριτική. Είναι απαραίτητη. Αυτά, Γιώργο, θα τα πούμε και από κοντά. Να σε καλά, Γιώργο. Θα είμαι κανένα δεκαριά μέρα σε Θεσσαλονίκη. Χαιρετίζω σε Θεσσαλονίκη. Με τον καλό. Καλά, γεια σας. Και εσύ, να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Γεια σας. Γιώργος Μαυρίδης,
από την Κομωτινή. Μας είπε πάρα πολλά για τον Ρόκα, ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα αποτελέσματα, Χρήστο μου, τα αποτελέσματα. Να διαβάσω γρήγορα μια τοποθέτηση του Βασίλη Αγγελακόπουλου εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου με τον Ερμή Αγιάς εκτός έδρας. Η ομάδα πέρασε από μια δύσκολη εβδομάδα που είχαμε τρία διαφορετικά παιχνίδια. Ευτυχώς για μας δείξαμε καλό πρόσωπο και είχαμε νικηφόρα αποτελέσματα. Αισθανόμαστε πολύ καλά και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Έχουμε τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Θέλουμε να κερδίσουμε. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στα οποία θεωρώ ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Σίγουρα και εμείς, όπως όλες οι ομάδες, έχουμε κάποιες αδυναμίες. Δουλεύουμε σε αυτά. Οι προπονητές μας τα βλέπουν. Δουλεύουμε όμως σταθερά σε καθημερινή βάση. Έχουμε κάποια νεκρά διαστήματα τα οποία πρέπει να τα βελτιώσουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη συνέχεια. Ο αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στη βαθμολογία. Είναι ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Πρέπει να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας, να μην κάνουμε λάθη. Και από την αντρική ομάδα μπάσκετ και τη δήλωση του Βασίλη Αγγελακόπουλου, πάμε στο γυναικείο τμήμα. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ που μας έδωσε μεγάλη χαρά πέρυσι με την άνοδό της μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στην Α1. Φέτος τα πράγματα τα γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται budget, χρειάζονται πάρα πολλά για να μπορέσεις να σταθείς, να σταθεροποιηθείς, να πατήσεις γερά στα πόδια σου στην Α1 κατηγορία με αντιπάλους που έχουν χρήματα και όχι μόνο. Και δυστυχώς στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα έχει μόνο ήττες, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ δύσκολη προσπάθεια και από την φυσικά με πρωταγωνιστή για ακόμα μια σεζόν που ματώνει καθημερινά την κυρία Λίνα Τραμουντάνη, η οποία είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχετε αναλάβει, το ξέραμε από την αρχή. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν σας έχουν δώσει κάποια χαρά, γιατί η προσπάθεια είναι τεράστια. Και πώς περιμένουμε τη συνέχεια? Πρόσφατα υπάρχει και μια δική σας γραπτή τοποθέτηση που καταγράφει τη δυσκολία του πράγματος και το ότι είστε σε γκρεμό, να πω, σε αδιέξοδο. Βεβαίως. Γιώργο, όπως γνωρίζεις, είμαι 7 χρόνια στην ομάδα. Η ομάδα άρχισε από το τοπικό. Την ανεβάσαμε στην Α2 και φέτος είχαμε την ευκαιρία και την ανεβάσαμε στην Α1. Δυστυχώς τα όνειρά μας ήταν να σταθούμε καλά στην Α1, να έχουμε αποτελέσματα καλά. Δυστυχώς όλα τα αποτελέσματά μας είναι αρνητικά. Αλλά θέλω να προχωρήσουμε. Θέλει και η ομάδα, θέλουν και τα κορίτσια θέλουν. Θέλουν να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα 15 αγώνες μπροστά μας. Αλλά δυστυχώς πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και αυτό σημαίνει από να αλλάξουμε, να κάνουμε ενίσχυση, να αλλάξουμε τις ξένες, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι το θέμα. Και για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα όμως. Για να αλλάξεις τις ξένες, για να κάνεις μια νέα αρχή, για να γίνεις μια ομάδα που από εκεί που έχει 6 ήττες να αρχίσεις να κερδίζεις. Χρειάζονται λεφτά. Χρειάζονται λεφτά. Βεβαίως. Και η ερώτηση που θα σας κάνω είναι πώς θα βγάζετε πέρα. Δηλαδή, όλο αυτό το ρόστερ, το budget για την Α1, γιατί ξέρω ότι ματώσατε και πέρσι πάρα πολύ ώστε να ανέβει η ομάδα στην Α1, που το διεκδικούσατε τα προηγούμενα χρόνια. Θα το ξαναπώ, πώς τα βγάζετε πέρα? Όλοι ξέρουν και γνωρίζουν ότι στη Χαλκιδική έχω επιχειρήσεις, που έχω εστιατόριο και έχω δωμάτια. Και όλο το καλοκαίρι δουλεύω εκεί να βγάλω τα έξοδα του Ηρακλή. Ακριβώς έτσι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη δική σας τσέπη, άλλες πηγές εσόδων δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν έχει αφημί. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τιμολόγια. Ο κόσμος δεν έχει και το καλό όνομα ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή που θέλει ο κόσμος να αρθεί να βοηθήσει. Ο κόσμος να αρθεί να βοηθήσει κιόλας. Δεν υπάρχουν τιμολόγια, δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι μόνη μου, τελείως μόνη μου. Προσπαθώ, βέβαια έκανα ένα budget να είναι χαμηλό όσο μπορώ για να μπορώ να τα βγάλω πέρα. Mm-hmm. Γιατί φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα και η ομάδα θα σταματούσε μέσα στη μέση χρονιά. Ότι δεν θα βγει βεβαίως. Η χρονιά. Βεβαίως. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει τώρα? Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει, βέβαια. Άμα μπορεί ο κόσμος να αρθεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να κάνουμε 1-2 αλλαγές,
Πιστεύω ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα σωθεί και θα είναι στην Α1 και του χρόνου. Αλλά μόνη μου δεν μπορώ άλλο. Είμαι τελείως μόνη μου. Δεν έχω κανέναν. Είχα και κόσμο δίπλα να βοηθάει, έτσι σαν έφορους, το ένα το άλλο να τρέχουν για το τμήμα και όλα αυτά. Και αυτοί δεν αντέχουν άλλο. Και αυτοί οι τσέπες τους άδειασαν. Βοηθάνε λίγο να κουβαλάνε τα κορίτσια, να κουβαλάνε τις ξένες. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν δεν υπάρχουν πηγές εσόδων, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Έχετε πάρει απόφαση να ξαναβάλετε το χέρι στην τσέπη για να αλλάξετε όλες τις ξένες ή κάποιες? Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε δύο ξένες μόνο. Mm-hmm. Ναι. Δυστυχώς, εγώ από τη δικιά μου τσέπη έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Ναι. Σαν Λίνα μόνη της. Ναι. Άμα βρω αυτό που θέλω να πω βέβαια και όλα, είναι μέχρι στιγμής θέλω να ευχαριστήσω μόνο το Φώτη το Θεό, γιατί προσπαθεί με νύχια και δόντια κι αυτός να προσπαθήσει να βοηθήσει αυτό το τμήμα. Έρχεται στους αγώνες. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία μεταξύ μας, mm-hmm. να βρούμε, είναι να κοντά, βρούμε πηγές, είναι κοντά. Να βρούμε πηγές, ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτό το τμήμα οικονομικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και παράδειγμα οι ξένες τρώνε, κάθε μέρα τρώνε οι ξένες. Εστιατόριο κάπου, κάποιος να κάνει τη χορηγία μόνο στο φαγητό. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Καθημερινά κιόλας. Θέματα. Βέβαια. Καθημερινά βέβαια. Θέματα. Οπότε κάνετε έκκληση προς τον κόσμο που μπορεί να δώσει ακόμα και τέτοιες βοήθειες να απευθυνθεί στο τμήμα. Έτσι. Δεν είναι μόνο το να δει κάποιος και να σου πει Λίνα πάρε 10.000 ευρώ. Μπορεί κάποιος να σου πει ότι Λίνα εγώ αναλαμβάνω το φαγητό, αναλαμβάνω τη διαμονή, αναλαμβάνω κάτι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενίκεια για τις ξένες, έχει το φαγητό για τις ξένες, είναι πάρα πολλά θέματα. Είναι έξοδα. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θέλουμε να προχωρήσουμε και προσπαθώ και εγώ να βρω από φίλους, από γνωστούς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι κρίμα. Μετά από 10 χρόνια η ομάδα έχει φτάσει εδώ. Περίμενα εγώ να υπάρχει η βοήθεια. Εγώ περίμενα ότι θα έρθει κόσμος mm-hmm. να αγαπήσει αυτό το τμήμα, να αγαπήσει το γυναικείο μπάσκετ. Δυστυχώς δεν αγαπάνε το γυναικείο μπάσκετ. Και τώρα έχουμε μείνει εδώ. Και έχω φτάσει στα όρια μου. Αυτό που έχω πει, δηλαδή έχω φτάσει στα όρια. Λογικό. Λογικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Το λυπάμαι πολύ, ναι. Που βάζεις χρήματα και είναι στενάχωρο γιατί πέρυσι δεν υπήρχε κάποιος που δεν πανηγύριζε για την άνοδο της ομάδος. Αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είναι λίγοι αυτοί που ασχολούνται με το τμήμα. Βεβαίως, αυτό είναι. Αυτό. Τι χρονικό περιθώριο έχετε βάλει μπροστά σας για να πείτε ότι αν μέχρι εκείνη την ημερομηνία δεν καταφέρουμε να βρούμε ένα χι ποσό, σταματάμε. Υπάρχει αυτό? Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μετά τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά ξεκινάνε πάλι οι αγώνες. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή πιστεύω ένα θαύμα. Πιστεύω ότι κάτι θα γυρίσει και θα είναι θετικό για το γυναικείο. Και θα προχωρήσουμε. Έτσι θέλω να πιστέψω. Μακάρι τώρα που θα το μάθει και περισσότερος κόσμος, ίσως κάποιοι μπορέσουν και ευαισθητοποιηθούν και δεν το παρατάμε. Δεν το παρατάμε. Δεν τα παρατάμε. Και μπράβο. Και μπράβο. Σε ευχαριστώ που μας ενημέρωσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και καλή δύναμη. Είμαστε εδώ. Αν μπορούμε, είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή γιορτή σε όλους. Και σε εσένα και στα κορίτσια στην ομάδα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν και από την κυρία Λίνα Τραμουντάνη που δίνει πραγματικά τη ζωή της για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Είναι στενάχωρη κατάσταση εκεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλή Α1, όλοι πανηγυρίσαμε το καλοκαίρι, αλλά ακούσατε ποια είναι τα δεδομένα. Καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα που μου λέει πάλι ίδια μέρα και ίδια ώρα βόλεϊ και μπάσκετ. Αν εννοείς για αυτό το Σάββατο, το ένα είναι εκτός έδρας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν είναι γηπεδούχος ο Ηρακλής. Να ήταν 5 ώρα στο Ιβανόφιο το Ηρακλής Ερμής Αγιάς και 5 ώρα στη Μίκρα το Ηρακλής Φοινικασσύρου, να σου έλεγα έχεις όλα τα δίκια σου. Αλλά από τη στιγμή που είναι το άλλο εκτός έδρας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι. Εξάλλου ξέρουμε ότι στο μπάσκετ όλα τα μάτς είναι Σάββατο 5. Στο βόλεϊ παίζει ο Ηρακλής με το Φοινικασσύρου στις 5. Σίγουρα αν το λες για τον κόσμο που θα θέλει να πάει στην Αγιά και θα θέλει να πάει και στο βόλεϊ, δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει και τα δύο ταυτόχρονα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά επαναλαμβάνω, το ένα είναι εκτός έδρας, το άλλο είναι εντός έδρας. Πόσοι είστε σήμερα, ρε παιδιά? Με έχετε τρελάνει. 4 βλέπω εγώ έξω.
Α, δεν θα μιλήσει. Γιατί το βάζει τέτοιο. Α, ήρθε να δει. Εσένα σε χρωστά αγκαλιά. Είπα το χρωστά αγκαλιά. Τώρα θα το ξανασκεφτώ. Βάλε κάτι από πάνω. Άκουσα πω. Εχθές, ναι. Αν δεν περιέγραφες την ώρα του ματς. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα την παίρνατε την πρόκληση. Εγώ φταίω δηλαδή. Εσύ φταίς. Σου λέω, βλέπεις με το που σε κλείναμε και δεν περιέγραφες. Αυτός που πληρώθηκε. Πάντα τέτοια, ρε. Τι πληρώθηκε, ρε, το παξιμάδι το κατεψυγμένο. Χι ημίχρονο διπλό τελικό. Το λέω, Ηρακλής θα κερδίσει. Ναι. Τι θα γίνει τώρα, θα μπει. Θα μπω και εγώ μετά. Αν ήξερα ότι και με. Κάθε το άλλο. Πού κάτσε, διάλειμμα θα κάνουμε. Βάλ το ρε χασομέρι. Βάλ το ρε χασομέρι. Στα χασομέρια βάλ το ρε, αλλά έχει βγει. Βάλ το ρε ρόβα το πρώτο που έκανε. Βάλ το ρε πασά. Βάλ το λίγο να γίνει λίγο τζέρτζελο εδώ πέρα. Να είμαστε στην κλήρωση. Εμείς περιμέναμε 4-0. Κοίταξε. Ενώ και με 3-0 περνούσε. Άλλοι λένε 3, άλλοι λένε 4. Όποιος βρει την άκρη, με πάρει ένα τηλέφωνο μου το πει. Δεν ξέρω, τρόμο 8 έβαλε. Το ξέρω. Ναι, οι άλλοι δεν είναι. Μέση είναι κι αυτή. Βεράσε, δεν τα είδε τα γκολ. Ούτε Χριστούγεννα αντιλαμβάνεται. Δεν τα είδε τα γκολ, σου λέω. Φύγε. Λοιπόν, δίνω στον αριστερά μου εδώ. Δεν υπονοώ τίποτα με το αριστερά μου. Απλά είναι στα αριστερά μου. Εντάξει, θα τα πούμε. Περίμενε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μου δίνει συγχαρητήρια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και δεν κάνουμε κάτι φοβερό. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι για ακόμα μία σεζόν, για ακόμα μία χρονιά εδώ στην Ώρα για Μπλε και στο Λίμπερο 107,4. Θα κάνουμε εκπομπή, θα αφιερώσουμε μία εκπομπή. Τίποτα δεν είναι αυτό. Μακάρι να το κάναμε κάθε μέρα. Στην Αρρωγή Θεσσαλονίκης και στις 40 οικογένειες που συντηρεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί έχουν τελειώσει τα καύσιμα. Σε εισαγωγικά τα καύσιμα. Έχουν ξεμείνει οικογένειες από. Θα σας πω τι ακριβώς χρειάζεται και το έχω βάλει και στο Facebook. Θα το πούν και τα παιδιά, θα το λένε όλοι και εδώ από το Λίμπερο. 28 του μηνός την Παρασκευή 7 με 8 θέλω τον Drooling και τον Dregger να μην τους βλέπω. Να είναι μόνο σακούλες, δηλαδή να τους κρύψουν οι σακούλες. Γίνεται. Γίνεται, ρε Σιζάχο. Την άλλη Παρασκευή 28. Γίνεται να μην σας βλέπω, να είναι οι σακούλες μέχρι εδώ να μην σας βλέπω. Να κρύβεστε από τις σακούλες. Γίνεται. Το ξέρω. Λοιπόν, τα λέω για να κλείσουμε και να σας δώσω σκητάλη γιατί την εκπομπή σας τρώω. Θέλουμε γάλατα μακράς διάρκειας. Μαρμελάδες, πραλίνες, δημητριακά, κονσέρβες, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ρύζι, αλάτια, αφρόλουτρα, χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων και χαρτιά υγείας. Για μας αυτά μπορεί να είναι απλά καθημερινά πράγματα. Για τις 40 περίπου οικογένειες που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης, αυτά δεν είναι απλά καθημερινά πράγματα και δεν τα έχουν. Γι' αυτό και εύχομαι την άλλη Παρασκευή να γεμίσουμε εδώ από σακούλες για να δώσουμε μια ανάσα σε αυτές τις οικογένειες. Σου υπόσχομαι την άλλη Πέμπτη, δηλαδή μία μέρα νωρίτερα, θα αφιερώσουμε κομμάτι της εκπομπής σε αυτό. Να σε καλά. Εντάξει. Να σε καλά. Και σακούλες, παιδιά, σακούλες. Σακούρτελε. Ξέρω, σακούρτελε. Ένα γκολ του Ηρακλή να βάλουμε μέσα. Και τη Λίβερ. Λοιπόν, δίνω σκυτάλι στον μείον 19. Δύο φορές μείον 19. Στον 2-19, στο μείον 19 δις. Στον Τάσο τον Τρέγια και στους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουν σήμερα εδώ. Καλό βράδυ.